Ο δρόμος για τη δημιουργία του βιοπά Αγίου Νικολάου συνολικής έκτασης 240 στρεμάτων άνοιξε το 2007 με την ανταπόκριση αρκετών μετόχων που έδειξαν το ενδιαφέρον τους για επενδύσεις. Ωστόσο, ο μεγαλόπνος σχεδιασμός προκειμένου τοπικές επιχειρήσεις να βρουν στέγη κάτω από τις κατάλληλες υποδομές και συνθήκες έχει ουσιαστικά παγώσει, καθώς η στρόφιγγα των χρηματοδοτήσεων έχει κλείσει και ταυτοχρόνως κολλά στα γρανάζια της γραφειοκρατίας ή όποια κρατική ενίσχυση και χρηματοδότηση. Είναι απολύτως σαφές ότι αν δεν υπάρξει κάποιο είδους στήριξη από την πολιτεία, δύσκολα θα πάρει μπροστά αυτή την περίοδο το έργο και είναι κρίμα. Περίπου μέχρι το τέλος του 2021 περιμένουμε ένα ποσό κοντά της τάξης των 25 εκατομμυρίων ευρώ επενδύσεις θα γίνουν μέσα στο πάρκο. Οι διαχρονικές δυσκολίες γιγαντώθηκαν ακόμη περισσότερο το τελευταίο διάστημα, καθώς η πανδημία χτυπά αλίπητα τις όποιες προθέσεις για επιχειρηματική ανάπτυξη. Υπό αυτό το πρίσμα, επιτακτική κρίνεται η ανάγκη να δοθούν τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία για την προσέλκυση επενδυτών, τη βιωσιμότητα του πάρκου, αλλά και για την αξιοποίηση πράσινων τεχνολογιών, λειτουργώντας με οικολογική συνείδηση, ευαισθησία και συνέπεια. Για τα βιοπά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια χρηματοδότηση. Υπήρχε το 2011 κάποια χρηματοδότηση, η οποία σταμάτησε, η λεγόμενη και μετεγκατάσταση. Οπότε οι εταιρείες πλέον που υλοποιούν τα έργα τους μέσα στα βιοπά είναι καθαρά με ίδια κεφάλαια. Έχει συνδεθεί η ίδρυση και αποχέτευση με το δίκτυο του Δήμου και πρόσφατα θα δώσαμε έγκριση στο να ενταχθεί το δίκτυο των δρόμων, γιατί τυπικά το δίκτυο των δρόμων πλέον περνάει στο Δήμο. Ο φωτισμός της περιοχής να καλύπτεται από τον δημοτικό φωτισμό. Η ισχύς εν τη ενώση με το βιοπά Αγίου Νικολάου να επιχειρεί σε συνεργασία με όλα τα βιοπά στο νησί, να δημιουργηθεί ένα πιο ισχυρό διεκδικητικό πλαίσιο και με τη συνδρομή και της περιφέρειας να μπορέσουν να διαμορφώσουν συνθήκες που θα ανοίξουν το δρόμο για την ανάπτυξη νέων επενδύσεων.